Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μήλος στο πολιτικό σύστημα. Η υπόθεση του C4I προκαλεί με τοπικές συγκρούσεις της κυβέρνησης, τόσο με το κίνημα αλλαγής όσο και με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση άνοιξε πόλεμο με το κίνημα αλλαγής, το οποίο έμπλεξε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην υπόθεση του C4I, ζητώντας το άνοιγμα των λογαριασμών τριών πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή από ποιον ακριβώς ζητάει τα ρέστα το κίνημα αλλαγής μέσα σε όλο αυτό το πανικό, μέσα σε όλη αυτή την αμηχανία, μέσα σε όλη αυτή την πολιτική σύγχυση, εμπλέκεται και το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας, πράγμα το οποίο νομίζω ότι αποτελεί ένα θεσμικό ατόπιμα από τη μεριά του κινήματος αλλαγής. Το θεσμικό ατόπιμα το έχει διαπράξει η κυβέρνηση. Εμείς από τη μεριά μας δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε κανένα παραθεσμικό σύστημα. Ναι. Το οποίο πλήττει ευθέως τη δικαιοσύνη και την ίδια τη δημοκρατία. Η κυβέρνηση επιτέθηκε και στη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πόντιο Πιλάτο. Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν υφίσταται το παραμικρό ζήτημα. Στο μεταξύ, ο Χρήστος Μαργογιαννάκης και ο Βίρον Πολύδωρας καλούνται στο δικαστήριο ως προτινόμενοι μάρτυρες από τη ΣΑΕΚ, την εταιρεία που κατασκεύασε το C4I, για να απαντήσουν στο αν υπήρχε ή όχι επιβάρυνση του δημοσίου. Ο Προκόπης Παυλόπουλος δεν θα παραστεί στο δικαστήριο, αφού η εισαγγελέα τον εξαίρεσε λόγω του θεσμικού του ρόλου.